τους στόχους των ξενοδοχειακών μονάδων της εταιρείας Acqui στην Κέρκυρα. Ανέλησε το πρωί σε εργαζόμενους και διευθυντές των ξενοδοχείων της εταιρείας ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Acqui, John Kent. Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από το Κερκυραϊκό κανάλι. Θα δούμε πώς διαμορφώνεται η σημερινή τοπική δισογραφία και επικαιρότητα. Νωρίς το πρωί στην Κέρκυρα βρέθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Acqui, John Kent, ο οποίος συναντήθηκε με τους εργαζομένους στις ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτει η εταιρεία στην Κέρκυρα και τους ενημέρωσε για τους στόχους της νέας τουριστικής περίοδου. Στη συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας Acqui, John Kent, με τους εργαζόμενους στις ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτει η εταιρεία Acqui στην Κέρκυρα. Στην αρχική τοποθέτησή του, ο κ. Kent αναφέρθηκε στις επενδύσεις που θα πραγματοποιήσει η εταιρεία στην Κέρκυρα, ότι δηλαδή θα αποκτήσει άλλα 4 ξενοδοχεία, ενώ θα κτίσει άλλα 2, γεγονός, όπως είπε ο κ. Kent, ότι θα δημιουργηθούν 1.700 νέες θέσεις εργασίας. Στην συνέχεια, ο κύριος Kent αναφέρθηκε λεπτομερώς και στο θέμα των απολύσεων εργαζομένων αλλά και των διαμαρτυριών από το Σύνδεσμο Ξενοδόχων Υπαλλήλων. Δύο φορές είχαμε διαμαρτυρία από αυτήν την Τρίτη. Στις προηγούμενες δύο ήμουν εδώ. Και δεν έχουμε και συχνά τώρα το χειμώνα. Μία βέβαια ήταν για όλους τους ξενοδόχους που είχαμε εδώ. Μια πίτα είχαμε πράκτορες ξενοδόχοι, δεν ξέρω. Και τη δεύτερη ήταν αποκλειστικά για εμάς. Το είχαμε αποκλειστικότητα. Κατηγορηθήκαμε ότι απολύσαμε 7 άτομα και επίσης κατηγορηθήκαμε, όχι νομίζω αυτή είναι η βασική κατηγορία, νομίζω ότι το κάπου την κορυφή τουλάχιστον σε εκείνη την, ναι, απολύσαμε 7 άτομα και σας δηλώνω και τώρα, γιατί εγώ δεν κρύβομαι ποτέ και να το ξέρετε, ποτέ και από κανέναν, με οποιοδήποτε βάρος φέρει αυτό που λέω, θα απολύσουμε και άλλα 10-15. Ξέρετε γιατί, θα σας εξηγήσω. Εάν είχατε κάποιον που κλέβει σε ένα ξενοδοχείο, θα τον απολύετε ή όχι? Πρώτο παράδειγμα. Πάμε στο δεύτερο. Αν είχατε κάποιον σε ένα ξενοδοχείο που δουλεύει παράδειγμα νυχτερινός στη ρεσεψιόν και τον πιάσαν οι πελάτες 15 φορές, αυτές ξέρουμε εμείς, να μην είναι στη θέση του. Γιατί το βράδυ δεν έχεις 10 ρεσεψιονίστ, ούτε 3. Έναν έχεις. Θα το κρατούσατε. Τρίτο παράδειγμα. Δυστυχώς, σε όλες τις δουλειές, και δεν είναι, αυτό είναι και θέμα χαρακτήρα λίγο, υπάρχουν και τεπέλητες. Υπάρχουν, μην τι άκαμε, δηλαδή δεν τους κατηγορώ. Μερικοί άνθρωποι είναι όχι η φύση τους αυτή. Δεν κάνουν για την επιχείρηση μας. Θέλουν πιο εργατικούς ανθρώπους. Νομίζω ότι μια κατηγορία που την ξέχασα. Και έχω κι άλλη μία. Και αυτοί που θα σας πω και σας το λέω εν τιμή, γιατί τους ξέρω και όλους αυτούς που απολύθηκαν. Αυτόν τον συγκεκριμένο που θα σας πω τώρα τον ξέρω. Δεν θα αναφερθώ σε όνομα. Να το καταλάβετε όλοι. Τον εκτιμώ και απεριόριστα. Κάνω και παρέα μαζί του και είμαστε και στο Facebook φίλοι. Και δυστυχώς τον απολύσαμε. Ξέρετε γιατί? Γιατί πήραμε πολλά κομπλέιν από τους πελάτες για το φαγητό. Όχι, δεν έκανε κακό φαγητό. Δεν έκανε το στυλ μας το φαγητό. Τι να κάναμε? Να συνεχίσουμε να τρώμε από την Τούη και από την Τόμα Σκούρ και από οποιοδήποτε. Έχετε πρόβλημα εκεί στο φαγητό, σε αυτό το ξενοδοχείο, έχετε πρόβλημα στο φαγητό, έχετε πρόβλημα στο φαγητό. Έρνουμε σκόρ. Έπρεπε να αλλάξουμε τον σεφ. Και ειλικρινά σας μιλάω, το συγκεκριμένο, επειδή τον ήξερα, τους άλλους δεν τους ήξερα, στεναχωρήθηκα τόσο πολύ. Ο άνθρωπος δεν μου είπε τίποτα, ενώ μιλάμε στο Facebook και κάνουμε και καλαμπούρια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς. Αλλά τι να έκανα? Να αφήσω να παίρνουμε. Του εξηγήσαμε, του δώσαμε για να μην πείτε κι αυτό. Του μιλήσαμε. Του στείλαμε να το πούμε δύο γνώμες διαφορετικές. Δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Όχι, δεν ήθελε. Ίσως δεν μπορούσε. Δεν το κατηγορώ γι' αυτό. Ήξερε να κάνει ένα συγκεκριμένο είδος φαγητού άλλο. Κανένα λάθος δεν έκανε. Δεν έκανε για εμάς η κουζίνα του. Δεν έκανε για τους πελάτες μας, για μένα. Για τους πελάτες μας δεν έκανε. Έπρεπε να τον αλλάξουν. Αυτές οι περιπτώσεις είναι. Και αυτές οι περιπτώσεις θα φύγουν δυστυχώς μερικοί ακόμα. Αυτές είναι οι περιπτώσεις. Δεν κάνουμε απολύσεις. Μα είναι δυνατόν να κατηγορηθούμε για απολύσεις εμείς που πέρσι, δεν μιλάω πριν 10 χρόνια. Διπλασιάσαμε το προσωπικό σε ξενοδοχεία που πήραμε. Στην τοποθέτησή του, ο κύριος Kent αποκάλυψε επίσης ότι η Acqui έφτασε λίγο πριν την αγορά του ακτή Μεσογγύη. Όπως είπε,
είχαν τοποθετηθεί ορκωτοί λογιστές, αλλά λίγο πριν την αγορά κρίθηκε σκόπιμο να μην μπλεχτεί η εταιρεία Aquis με ένα ξενοδοχείο που αντιμετώπιζε σοβαρές και έντονες εργατικές εντάσεις. Μένουμε σε αυτό το θέμα. Αργά το μεσημέρι, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Aquis, ο κ. Κέντε, συναντήθηκε με τα στελέχη και τους διευθυντές όλων των ξενοδοχείων της Aquis στην Ελλάδα. Πέρσι, καταρχήν, στην Κέρκυρα ιδιαίτερα και θα πω και για την Κρήτη, που είναι οι δύο μεγάλοι μας προορισμοί, είχαμε εξαιρετική πληρότητα. 89% στην Κέρκυρα σε 6,5 μήνες μπορεί να είναι και ρεκόρ. Έτσι, δεν γίνεται εύκολα αυτό. Και στη χειρότερη περίοδο της τελευταίας 15 ετίας. Στην Κρήτη όχι όσο καλά όσο η Κέρκυρα, αλλά και εκεί πολύ καλά, αρκετά κοντά. Στην Κρήτη τα πήραμε και αργότερα τα ξενοδοχεία, γι' αυτό. Φέτος πιστεύω θα πάνε καλύτερα. Ακόμα και τα ξενοδοχεία που ανακαινήσαμε στην Κέρκυρα πέρσι, προσθέτουμε και φέτος. Ό,τι ελλείψεις ή ό,τι δεν προλάβαμε πέρσι. Συνεργεία έχουμε πάλι και βελτιώνουμε. Στην Κρήτη ανακαινίζουμε 2,5 να τα πω ξενοδοχεία, 2 πάρα πολύ, 1 λίγο. Και θα συνεχίσουμε αυτή την πολιτική. Κοιτάμε να πάρουμε και άλλα ξενοδοχεία, κοιτάμε και στην Κέρκυρα να πάρουμε και άλλα ξενοδοχεία και στην Κρήτη. Και στη Ρόδο φυσικά που δεν έχουμε καθόλου. Και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε. Γιατί και είναι δύσκολη, αλλά έχουμε καλές ποιότητες, καλά συμβόλαια και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε. Το θέμα είναι, σε αυτό που είπε ο Βασίλης, εγώ θέλω να πιστεύω στην προσοχή μου, δεν υπάρχει καλή επικοινωνία. Και δεν φταίμε μόνο εμείς, φταίμε και εμείς, φταίει και ότι μεγαλώνουμε γρήγορα. Και αυτή που υπάρχει είναι λάθος. Επειδή μάθαμε κάποιος να πηγαίνει σε κάποιον άλλον, έχει μπει άλλο structure τώρα και πρέπει να μάθουμε να πηγαίνουμε στους σωστούς ανθρώπους για αυτό που θέλουμε. Νομίζω ότι θα είναι πολύ καλύτερα πάντως από πέρσι τα πράγματα και το χρόνο είναι ακόμα καλύτερα και από φέτος. Για φέτος θεωρώ ότι οι ποιότητες θα είναι ακόμα καλύτερες από πέρσι. Αν και το 89 είναι πολύ καλό νούμερο της Κέρκυρας, ίσως και να το περάσουμε κιόλας. Και θα το περάσουμε νομίζω. Δηλαδή αυτό φαίνεται. Για την ώρα φαίνεται ο Γόρδης και ο Πέλεκας να είναι over αρχές Μαΐου με μεγάλα νούμερα, μείον 30, μείον 40 και ακόμα έχουμε 3 μήνες. Και τα άλλα ξενοδοχεία. Απλώς αναφέρω τα δύο τα οποία έχουν ξεφύγει. Έτσι, δηλαδή έχουν ξεφύγει. Ανοίγουν και τα δύο 1 Απριλίου. Έχουν αυτή τη στιγμή απληρότητα 50-60% τον Απρίλιο, που στην Κέρκυρα είναι όχι σπάνιο, νομίζω δεν υφίσταται σε παραθαλάσσια ξενοδοχεία. Και πιστεύω ότι θα γίνει και 80 τον Απρίλιο, απλώς δεν έχει τελειώσει ακόμα, έχουμε χρόνο ακόμα. Και από το Μάιο και μετά είναι μια τελειωμένη ιστορία με ένα καλό πρόβλημα που θα τους πάμε, γιατί δεν χωράνε. Και το Σάντι πάει πολύ καλά. Εντάξει, το Σάντι είναι ένα θηρίο, έτσι, είναι διαφορετική η μεταχείριση. Και το Κάπο του Κορφού το καινούργιο πάει αρκετά καλά. Και το Κορφού Holiday Palace πάει αρκετά καλά. Και με ανεβασμένες τιμές. Το Κορφού Holiday Palace έχει το ρεκόρ της Aquis φέτος σε αύξηση τιμών. Το Κορφού Holiday Palace πήρε 42% αύξηση. Από τη μία χρονιά στην άλλη. Όλα πήραν σε μια χρονιά που οι πιο πολλοί ξενοδόχοι ή δώσανε μείωση ή πήραν την ίδια τιμή. Νομίζω το λιγότερο που πήραν ήταν 7%. Ο μέσος όρος είναι γύρω στο 20, με το ρεκόρ του Κορφού Holiday Palace 42. Τώρα το πώς το κάναμε αυτό, γιατί είναι η ερώτηση που μου κάνουν συνέχεια. Πώς γίνεται σε εποχή κρίσης που υπάρχει πρόβλημα, πώς τους πείθετε, ψέματα μας λέτε, δεν είναι αλήθεια το ότι πήρατε αυξήσεις. Και να μην πάρω το 42, γιατί είναι η extreme περίπτωση, να πάρω και το 7 και το 10 και το 15. Να σας πω πώς γίνεται. Πόσα ξενοδοχεία σήμερα στην Κέρκυρα έχουν την ανακοίνωση που έχουμε εμείς. 1-2, ακόμα εκτός από εμάς. Δεν λέω ότι είναι τα καλύτερα τα δικά μας. Υπάρχουν πολύ καλύτερα ξενοδοχεία που είμαστε στην Κέρκυρα. Στην κατηγορία τη δικιά μας, η οποία είναι η εμπορική κατηγορία του 80% της αγοράς, είμαστε οι μόνοι ανακοινισμένοι.